του εννοείς εις είστε σοφοί χάρη στον Χριστό. Εμείς είμαστε αδύναμοι εννοείς εις είστε δυνατοί. Εμείς είμαστε ελευθερωμένοι εννοείς εις είστε τιμημένοι. Ως αυτή την ώρα πεινάμε, διψάμε, γυρνάμε με κουρέλια ξυλοδαρμένη από τόπο σε τόπο χωρίς σπίτι και μοχθούμε να ζήσουμε δουλεύοντας με τα ίδια μας τα χέρια. Στους ευρυθμούς απαντάμε με καλά λόγια, στους διωγμούς με υπομονή, στις υποπαθίες με λόγια φιλικά. Κρατήσαμε σαν τα σκουπίδια όλου του κόσμου, ως αυτή την ώρα θεωρούμαστε τα αποπράσματα της κοινωνίας. Δεν σας γράφω αυτά για να σας κάνω να βλαβείτε, αλλά για να σας συμβουλέψω, όπως ο πατέρας τα αγαπημένα του παιδιά. Γιατί αν ακόμα έχετε χιλιάδες διδασκάλους στη ζωή σας με τον Χριστό, δεν έχετε πολλούς πατέρες, αλλά μόνο έναν. Στη σωτήρια οικονομία του Ιησού Χριστού, εγώ, σαν πατέρα, σας γέννησα με το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Σας ζητώ λοιπόν να μου μοιάσετε. Σοφία, ορθή να ακούσαμε του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση και το πνεύμα Σου. Την κουβέντα Μαθαίου με Αγίου Ευαγγελίου, το ανάγνωσμα πρόσχομαι. Και πολλά της εις το είδον και προσύνεγαν αυτών τις μαθητές του και ο κυδινήτησαν αυτόν θεραπεύσε. Αποκριθείς ο Ιησούς είπε, «Ω γενεά πιστός και διεστραμμένη, έως ποτέ έσομαι με θυμόν, έως ποτέ ανέψομαι ημών, φέρετε μη αυτονόδε». Και επετίμησεν αυτό ο Ιησούς και εξήθεν από αυτού το δαιμόνιο και οι άνθιοφές από τις ώρας εκείνης. Τότε προσελθόντες οι μαθητές του Ιησού κατηδίαν ύπον, διατί εμείς που κυδυνήθημε εκβαλήν αυτό. Ο δε Ιησούς είπε αυτής, δια την απιστίαν ημών. Αμήν καν λέγω ημί, εάν έχετε πίστην ως κόκκον συνάμπαιος, ερείτε τόλοι τούτο, μετάβηθη ενδέθεν εκεί και μεταβήσετε και ουδέν αδυνατήσει ημί. Τούτο δε το γένος ουκ εκπορεύεται, ημί εν προσευχή και νηστεία. Αναστρεφομένων δι' αυτόν εν τη Γαλιλαία, είπεν αυτοίς ο Ιησούς, μένει ο Ιωάννης